Η κυβέρνηση με το παρόν σχέδιο νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιριών με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες, την παράλληλη αναβάθμιση ενίσχυσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία για τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς και εκείνης για τη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων, κάνει ένα ακόμη βήμα αναμόρφωσης και εξυγχρονισμού του εταιρικού δικαίου που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών στην άρση κάθε εμπόδιου για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και της ενιαίας λειτουργίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την προστασία των επενδυτών. Πρόκειται για οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ για άμεσα μέτρα ενίσχυσης αυτών των μηχανισμών μπροστά στη νέα καπιταλιστική κρίση, για να σωθούν οι χρηματαγορές, να θωρακιστούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι από κερδοσκοπικά παιχνίδια, την αποφυγή κραδασμών και μείωσης της κερδοφορίας τους, από τον ανταγωνισμό συμφερόντων εντός των ομίλων, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα της υπόθεσης της Φολή-Φολή και η διαμάχη του Αμερικάνικου Επενδυτικού Φαντ με αντίστοιχο Κινέζικο, που αποτελεί επεισόδιο ενός ευρύτερου επιχειρηματικού πολέμου με γεωπολιτικές διαστάσεις, όπως συμβαίνει και με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και σκάνδαλα, και όλα βέβαια σε βάρος των λαών. Κατά την άποψή μας, πρόκειται για ένα ενιαίο συμπλήρωμα η αγορά κεφαλαίων, αυτή η σύγχρονη ενιαία αγορά κεφαλαίων, συνιστά προσαρμογή στις νέες ανάγκες του κεφαλαίου. Είναι ένα αναγκαίο συμπλήρωμα της Τραπεζικής Ένωσης, που από κοινού επιδιώκουν να διασφαλίσουν ισχυρή και απρόσκοπτη κεφαλαιακή ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή ενίσχυση της κερδοφορίας και της θέσης τους στον ανταγωνισμό τους με ομίλους από άλλες ισχυρές οικονομικές δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά την άποψή μας, η ψυχή της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι να αυξηθούν σημαντικά τα κάθε είδους κεφάλαια που επενδύονται στα χρηματιστήρια και έξω από αυτά, και τα οποία με τη σειρά τους χρηματοδοτούν εντελώς τσάμπα τους εισηγμένους επιχειρηματικούς ομίλους. Βλέπετε, ο τραπεζικός δανεισμός των επιχειρήσεων όχι μόνο δυσκολεύεται, αλλά και συνεπάγεται επιβάρυνση μετόχους και δέσμευση της περιουσίας τους σαν εξασφάλιση αυτών των δανείων που παίρνουν. Όλα αυτά δεν υπάρχουν στην περίπτωση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από το χρηματιστήριο, από αυτές τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, από τα λεφτά των επενδυτών που παίζουν σε αυτά. Άρα, όλοι αυτοί οι κανόνες που επικαλείστε αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης και τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ τους και τίποτα περισσότερο, και καμία σχέση δεν έχουν με την προστασία των λαϊκών συμφερόντων. Από αυτή την άποψη, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα για μας τουλάχιστον να συζητήσουμε αναλυτικά τις τεχνικές λεπτομέρειες αυτών των κοινοτικών οδηγιών που εμπίπτουν στο κάθε άρθρο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, δηλαδή για το πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι χρηματαγορές ή οι πλευρές που αφορούν την εποπτεία και τους κανόνες τους. Η κοινοτική οδηγία για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς προβάλλει προσχηματικά την αναγκαιότητα δήθεν διαφάνειας, ελέγχου, εποπτείας των χρηματαγορών και των παραγόγων που διακινούνται με χρηματιστηριακό τρόπο για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στις χρηματαγορές. Ισχυρίζεται δηλαδή ότι επιβάλλει δίκαιους και διαφανείς κανόνες λειτουργίας. Σε ποιον τομέα? Στον πιο παρασιτικό και κερδοσκοπικό κομμάτι του κεφαλαίου, στις χρηματιστηριακές αγορές δηλαδή, που συγκεντρώνουν συσσωρευμένα κεφάλαια και αποτελούν μηχανισμό τεράστιας αναδιανομής και συγκέντρωσης πλούτου, που παράχθηκε κοινωνικά από τους εργαζόμενους, καταλυστεύθηκε μέσω της υπεραξίας για να διαμορφώσει το κέρδος του, μέρος του οποίου οδηγείται στον χρηματιστηριακό τζόγο, πολλαπλασιάζεται ή μειώνεται ή ακόμα και εξαφανίζεται σε περιόδους κρίσης, κυριολεκτικά μέσα σε μία νύχτα. Έτσι έγινε, ως γνωστόν, και με το ελληνικό χρηματιστήριο και τη φούσκα της δεκαετίας του 1990, όταν με συστηματική καλλιέργεια κλίματος αναπτυξιακής και χρηματιστηριακής εφορίας, σε φάση καπιταλιστικής ανάπτυξης, παρασύρθηκαν χιλιάδες μικροαποταμιευτές που τελικά έχασαν τις αποταμιεύσεις τους με την κρίση. Καμία εποπτεία, καμία διαφάνεια,
ροή πληροφοριών και κανόνες δεν μπορούν να αλλάξουν αυτή την πραγματικότητα. Δεν μπορούν να διασφαλίσουν και να προστατέψουν τον λαϊκό αποταμιευτή. Οι μεγάλοι επενδυτές έχουν έτσι και αλλιώς την προστασία της ισχυρής τους θέσης και την προστασία βεβαίως του κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτική προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με χρήματα του ελληνικού λαού όπως ζήσαμε και ζούμε, το κυνηγητό των κόκκινων δανείων και στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η βοήθεια γενικότερα του αστικού κράτους για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών. Αποτελεί λοιπόν αντίφαση να ισχυρίζονται όλα τα άλλα κόμματα εσείς ότι κάποιοι κανόνες πληροφόρησης, της διαφάνειας, της συναλλαγής μπορούν να αποτρέψουν την απώλεια περιουσιών και λαϊκών αποταμιεύσεων, όταν αυτές οι αποκαλούμενες επενδύσεις είναι εντελώς ανασφαλείς και ευάλωτες. Επόμενα, το μόνο σίγουρο είναι ότι στις χρηματαγορές ο μόνος κερδισμένος είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Και αυτό γιατί επί της ουσίας πρόκειται για ένα μηχανισμό που συγκεντρώνει χρήματα, φθηνό χρήμα, φθηνά κεφάλαια, για να τα δώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους να κάνουν επενδύσεις, όπως λέτε εσείς, να αναπτυχθεί η οικονομία, δηλαδή να διασφαλιστούν, να μεγενθηθούν και να διασφαλιστούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Οι χρηματαγορές με ή χωρίς κανόνες θα παραμείνουν ως μηχανισμός για να αντλούν εύκολο και φθηνό χρήμα οι μεγάλες εταιρείες από το λαό. Θα παραμείνει ένας ληστρικός μηχανισμός για να γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Η κλοπή σε βάρος του λαού μέσα από αυτές τις αγορές θα γίνεται χάρη στους νόμους της ελεύθερης αγοράς. Αυτός είναι ο καπιταλισμός που στηρίζεται και μάλιστα ψηφίζοντας τέτοιου είδους οδηγίες. Τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις χρηματαγορές και τα παράγωγά τους. Τα εύκολα κέρδη που υπόσχονται κατά καιρούς και τα παρουσιάζουν στα μάτια του λαού είναι το δόλωμα. Κάθε φορά που κλείνει ένας κύκλος λειτουργίας του, ο λαός βγαίνει όπως και να έχει, διπλά και τριπλά χαμένος από αυτή την ιστορία. Οι εργαζόμενοι πρέπει να τελειώνουν με τις αυταπάτες. Ότι αν σωστά επενδύσουν τις όποιες μικροαποταμιεύσεις τους, θα καλυτερεύσει η ζωή τους. Μα έλεος. Παρακαλώ πολύ. Ελάτε. Λίγη ησυχία, παρακαλώ πολύ, να ακούγεται όμως. Οι εργαζόμενοι, ξέρετε, άμα θέλει κάποιος να μιλήσει, μπορεί να πέρασε απ' έξω, ας πούμε. Όχι να είναι στην αίθουσα και ταυτόχρονα να μιλάει. Ελάτε, οι εργαζόμενοι πρέπει να τελειώνουν με τις αυταπάτες ότι αν σωστά επενδύσουν τις όποιες μικρές αποταμιεύσεις τους, θα καλυτερεύσει η ζωή τους. Αυτή μπορεί να καλυτερεύσει μόνο με την πάλη τη δική τους. Είναι καιρός να βγάλει ο λαός τα δικά του συμπεράσματα για τις αιτίες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, τις χρηματαγορές, το χρηματιστήριο, αλλά και για τις πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν αυτήν την πολιτική, την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Να βγάλει συμπεράσματα, γιατί η επίθεση που δέχεται από το κεφάλαιο, την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έχει τελειωμό. Δηλαδή θα συνεχίζουν να ματώνουν προκειμένου να ανακάμψουν οι όμιλοι και να συνεχίσει η κερδοφορία τους. Από αυτή λοιπόν τη σκοπιά, ο λαός μας δεν έχει να περιμένει απολύτως τίποτα. Αντίθετα, θα βγει χαμένος. Θωρακίζεται από τη μία με τους μηχανισμούς ενίσχυσης της καπιταλιστικής οικονομίας και παράλληλα ενισχύεται εσείς ως κυβέρνηση και οι προηγούμενες φυσικά όλους εκείνους τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς για εκατομμύρια νοικοκυριά με νέα χαράτσια, φόρους, εξετελιστικούς μισθούς και συντάξεις, επιδόματα φτώχειας και εργασιακή περιπλάνηση που καταλήγουν τελικά στην ανεργία και στη μισή ζωή. Ενισχύεται το οπλοστάσιο περιστολής απεργιών και διαδηλώσεων, όπως το κατάπτυστο χουντικής έμπνευσης σχέδιο νόμου που ξεκινά σήμερα η συζήτησή του στη Βουλή για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, ενώ είναι ήδη στα σκαριά η αλλαγή του πτωχευτικού κώδικα. Ανακοινώθηκε ήδη ότι μέσα στον Ιούλιο θα έρθει στην Βουλή με νέους εκβιασμούς και πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και μαγαζιών. Μόνο το μήνα Μάρτιο του 2020, περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, κατά κύριο λόγο λαϊκών νοικοκυριά, βρίσκονται στις λίστες με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό.
Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα βρεθούν τους επόμενους μήνες αντιμέτωπα με τις δόσεις από τα φετινά χαράτσια, όπως τον έμφυα και το φόρο εισοδήματος. Τρέχουν παράλληλα και οι δόσεις από παλιότερες ρυθμίσεις για ρήξη πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες. Και εσείς, εδώ, με το σχέδιο νόμου, συζητάτε το πώς θα σωθούν οι κεφαλαιοαγορές και οι ανώνυμες εταιρείες. Πώς θα διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατότητα ρευστότητας στους επιχειρηματικούς ομίλους και ο λαός φυσικά να βρίσκεται στην κόψη της χρεοκοπίας και της φτώχειας. Είναι γεγονός ότι ήταν να μην πάρει φόρα η κυβέρνηση, τώρα φυσικά δεν σταματά πουθενά. Κατά αντίστοιχο τρόπο, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά την προηγούμενη τετραετία. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε φέρνει το ένα νομοσχέδιο πίσω από το άλλο για να διευκολύνει ακριβώς τη δράση των επιχειρήσεων, τη στήριξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Οι όποιες προβλέψεις στις τελευταίες διατάξεις του σχεδίου νόμου για την αποπληρωμή των φόρων σε περισσότερες δόσεις, η επαναφορά της έκπτωσης του 2% στην εφάπαξη καταβολή του συμπληρωματικού φόρου μέσα στην πρώτη δόση, η επιμήκυνση των δόσεων του έμφυα από 5 σε 6, καθώς και η επιμήκυνση των δόσεων των νομικών προσωπών για το φόρο εισοδήματος από 6 σε 8, δεν πρόκειται να βγάλει από τα σημερινά οικονομικά διέξοδα τη συντριπτική πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Αντίθετα, κατά την άποψή μας, είναι μέτρα ενίσχυσης της εισπραξιμότητας και τίποτα περισσότερο. Κατά συνέπεια, το σχέδιο νόμου είναι απορριπταίο από το ΚΚΕ, βρίσκεται έξω και πέρα από τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Εάν πρέπει να βγει κάποιο συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι πρέπει γρήγορα οι εργαζόμενοι να απεγκλωβιστούν από όλες τις αυταπάτες, τις οποίες καλλιεργείται συστηματικά, ότι μπορεί να υπάρξει ένας μηχανισμός, να το πω, λαϊκού καπιταλισμού, άρα και το σύστημα να γίνει πιο ανθρώπινο και να κερδίσει τη χαμένη του αξιοπιστία, ή ότι όλοι μπορεί να έχουν μερίδιο από τον κοινωνικό καταμερισμό, από τον κοινωνικό παραγόμενο πλούτο. Μετοχική εταιρεία και μονοπόλιο σημαίνει παρασιτισμός. Σημαίνει δημοκρατία των λίγων να εκμεταλλεύονται και να παρασιτούν εις βάρος των πολλών. Δεν μπορεί να ταιριάξουν εργάτες και μονοπόλια, έχουν εκ διαμέτρου αντίθετα συμφέροντα και βρίσκονται προφανώς σε μια ανειρήνευτη σύγκρουση. Καμιά εταιρική διακυβέρνηση δεν μπορεί και δεν πρόκειται να αλλάξει το σιδερένιο νόμο αυτού του συστήματος για το χαρακτήρα και το σκοπό του κεφαλαίου, που είναι η επιδίωξη του μέγιστου κέρδους με την πιο σκληρή εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. Και αυτό μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει μόνο όταν η εργατική τάξη αποφασίσει να καταργήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.